Παπαξιτόπουλε, θέλω να ξεκινήσω ως εξής. Εσείς πόσο καιρό είστε στην κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ, με πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα, 4,5 χρόνια. 4,5 χρόνια γιατί δεν πήγατε τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια. Και έμεινε, δηλαδή η κατάσταση έμεινε όπως την παραλάβατε από τον Σαμαρά και τον Βενιζέλο. Παρακαλώ. Εγώ, κύριε Λιάτσο, θα ήθελα καταρχήν, δεν κάνω ποτέ προσωπικές αναφορές, ούτε επιτίθεμαι προσωπικά σε κανέναν και δεν το έχω κάνει ποτέ και δεν θα το κάνω και τώρα. Θέλω όμως να θυμίσω μερικά γεγονότα και να πω το εξής. Εγώ ο ίδιος σαν άτομο, όταν είχα κομβική διαφωνία με το κόμμα του, γιατί ήμουν στη Σανέλ, όπου άκουγα γύρω στο τέλος του 2017 ότι πρέπει να τριχοτομήσουμε τη Βόρεια Μακεδονία, να πάρει ένα κομμάτι. Για τη συμφωνία των Περσπών, λέτε. Ναι. Το λέω αυτό, δεν είχα ούτε τσακώθηκα, ούτε είχα τίποτα. Είπα, παιδιά, εγώ διαφωνώ με αυτή την άποψη. Σας λέω ευθέως, δεν ρίχνω την κυβέρνηση. Ναι, ναι, είναι γνωστό αυτό, ναι. Και παραδίνω την έδρα μου, γιατί ήταν κομβική διαφωνία. Ναι, ναι, λέτε πολύ αλήθεια. Δεν κάνω κριτική, παρέδωσα την έδρα μου και έμεινα εκτός Βουλής. Είναι γιατί αλήθεια το αυτό λέω. Και σας τιμά αυτό που κάνατε τότε. Δεν το λέω γι' αυτό, ναι. Γιατί το λέω. Εγώ ο ίδιος είμαι θύμα, δηλαδή είμαι στους 13 βουλευτές που πήγαν να μου κάψουν το σπίτι, να με δέρουν στον δρόμο, να με προφυλακίζουν για αυτή μου τη θέση. Δεν έχει να κάνει. Τι θέλω να πω. Κάποιοι τότε πουλάγαν εθνικισμό αβέρτα κουβέρτα. Λυπάμαι που μιλάω έτσι. Δικαίωμά τους. Αυτό πίστευαν, αυτό έκαναν. Σήμερα υπάρχει ένα θέμα. Και θα περίμενα τουλάχιστον, όχι από όλους, και θέλω να το ξεχωρίσω αυτό. Νίκος Οδέντιας, για παράδειγμα, το θυμάμαι. Είχε δηλώσει δημόσια. Εξωτερική πολιτική με διαδηλώσεις, με περικεφαλές και κλήρο δεν γίνεται. Προς τιμήν του. Τι θέλω να πω. Κάποιοι άλλοι όμως συμμετείχαν σε αυτές τις ακραίες, κατά τη γνώμη μου, διαδηλώσεις και σήμερα κάνουν ότι δεν ξέρουν. Κάτι αντίστοιχο έχουμε σήμερα, κύριε Λιάτσο. Τα 12 και τα 6 μίλια. Και σας ξαναλέω, θα είμαι ο τελευταίος που θα σηκώσω εθνικό θέμα. Γιατί έχω μάθει να σέβομαι. Εγώ είμαι της άποψης και θέλω να σας θυμίσω ένα γεγονός. Όταν ο Ανδρέας ο Παπανδρέου έλεγε «Βυθίσατε το χώρα», νομίσαμε όλοι τότε ότι είναι εξτρεμιστής, ότι είναι ακραίος. Χρόνια αργότερα μάθαμε ότι είναι σε συμφωνία με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, γιατί πραγματικά βόηθαγε την τότε κυβέρνηση. Τι θέλω να πω εγώ τώρα με αυτό. Δεν είναι αποδεδειγμένο αυτό. Εμείς, αν θέλετε, μπορείτε να μας κάνετε κριτική. Έλα. Γιατί δεν κάναμε τα 12 μίλια στα 4,5 χρόνια. Μα είναι ένα εύλογο ερώτημα από την κοινωνία. Ρωτάει ο κόσμος. Εκ πρώτης όψεως έτσι φαίνεται. Σας λέω ότι παραλάβαμε μια χώρα σχεδόν χρεοκοπημένη, να μην τα θυμίσω πάλι. Μέχρι και το τέλος τουλάχιστον του 2018 είχαμε οικονομικά προβλήματα. Η χώρα ήταν στον άσο και τη φέραμε κλπ. Να πω κάτι. Εκείνη την εποχή δεν ήταν μείζον θέμα. Ωστόσο, όταν χρειάστηκε, δύο φορές όταν χρειάστηκε, κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Δεν θέλω να θυμίσω τα γεγονότα. Θέλω όμως να πω το εξής. Γιατί δεν μου αρέσει ούτε να σηκώνω τους τόνους, ούτε οι εθνικισμοί, οι υπερβολικοί. Παρακαλώ, πείτε. Και όταν κάποιος κάνει λάθος, να το παραδεχτεί. Ναι. Θέλω να πω το εξής. Εμείς προτείναμε. Εσείς κάνατε λάθος που δεν τα πήγατε στα 12 μίλια 4,5 χρόνια. Ήταν οι συνθήκες, το ξέρετε. Παραλάβαμε χρεοκοπημένη χώρα. Αυτό μπορεί να λέει και ο Μητσοτάκης σήμερα, μπορεί να λέει οι συνθήκες τώρα που. Δεν μπορώ. Δεν παρέλαβε τη χώρα με μνημόνια ο Α, λέτε το συνδυάζεται με τα μνημόνια. Δεν το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, παρόλα αυτά, εγώ δέχομαι την κριτική σας και λέω το εξής. Σε χαμηλούς τόνους, ούτε μου αρέσουν οι κορώνες, οι βαριές κλπ. Ναι. Πιστεύουμε ότι βοηθάμε την κυβέρνηση όταν της λέμε κάνε 12 μίλια στην Κρήτη τουλάχιστον και να δούμε μετά τι θα γίνει. Κατόπιν εορτής το λέτε. Δηλαδή τώρα, όταν είστε στην αντιπολίτευση, εσείς είστε πολιτικός, εγώ δεν είμαι. Κύριε, είναι πιο εύκολη θέση αντιπολίτευση από όταν να κυβερνάς, έτσι δεν είναι. Κύριε Λιάτσο, και άμα σου λέει ο άλλος, λέει ο Τσίπρας τώρα, κάνε 12 μίλια Μητσοτάκη. Και Λιάτσο, του λέει ο Μητσοτάκης, καλά, εσύ που ήσουν 4,5 χρόνια πρωθυπουργός, γιατί δεν τα έκανες. Κύριε, μπορείτε να το λέτε αυτό. Όχι, δεν το λέω εγώ. Το λέει η Νέα Δημοκρατία. Καμιά αντίρρηση. Σας λέω, τώρα μην με προκαλείτε, γιατί σας λέω, πήρα μια χρεοκοπημένη χώρα. Μάλιστα. Στα ταμεία αξίναμε τον πάτο του Βαρολιού για να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Του Χριστού τα πάθη, είχαμε την ανεργία, είχε φτάσει στο Θεό. Η ύφεση είχε φτάσει στο Θεό, ο κόσμος έφευγε και πάει λέγοντας και τη φέραμε στα ίσα. Δέχομαι εγώ την κριτική σας. Εγώ δεν λέω ότι τα κάναμε όλα σωστά. Αλλά είμαστε σε ειδικές συνθήκες μιας χρεοκοπημένης χώρας. Δεν είναι ώρα για αυτή την κουβέντα. Τι λέω εγώ τώρα. Και ειλικρινά σας το λέω, δεν έχω τίποτα ούτε με τον Μαρκόπουλο ούτε με κανένα. Παρακαλώ, έλατε. Λέω το εξής. Ναι. Ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ιδιαιτερότητα.
Εγώ άκουσα τον κύριο Καλεντερίδη με πολύ προσοχή. Ακούστε τι θέλω να σας ρωτήσω, να σας το ρωτήσω ευθέως. Ναι. Εάν το όρου Τσέις μπει μέσα στα 12 μίλια και πλησιάζει το Καστελόριζο, κατά τη γνώμη σας τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη? Εγώ, κύριε Λιάτσο... Δηλαδή, είναι... αν σήμερα ήσασταν κυβέρνηση, ναι, εσείς, με πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα. Κύριο Καλεντερίδη, Εμίλια, την ερώτηση αυτή γιατί δεν την έκανε στον κύριο Τσίπρα. Πόσες ερωτήσεις να κάνουμε στον κύριο Καλεντερίδη? Είμαι ο τελευταίος. Λοιπόν, συμβουλές. Για πείτε μας, εάν ήταν σήμερα πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, τι θα έκανε κατά τη γνώμη σας, έτσι και πλησίαζε το όρου Τσέις μέσα στα 12 μίλια? Θα ήθελα να πω και στον κύριο Παπαχριστόπουλο. Το έκανε. Το έκανε με τον Νικηφόρο Φωκά. Το έκανε, συγγνώμη. Έκανε με τις δηλώσεις του Αποστολάκη, όταν το ρώτησαν εάν ανεβούν οι Τούρκοι σε βραχονίσιδα, θα την διαλύσω, θα την εξαφανίσω. Αυτή είναι ο μισό λεπτό, να τελειώσω. Σε ανάλογο περιστατικό, συνάδελφε, άστο να τελειώσω. Σε ανάλογο περιστατικό, τι είπαμε, το όρου Τσέις το παρέσυρε ο άνεμος. Τι σημαίνει παρέσυρε ο άνεμος? Μπορεί και τα παρασέρνει ο άνεμος. Τώρα να πούμε και για τα 12 μίλια. Να τελειώσω. Είχε προετοιμάσει ο Κουτσιάς. Τι κάναν όμως, για να παρασέρνει ο Γιάννη. Δεν άκουσα. Με τον εμβολισμό της Ακτεωρού. Από το τουρκικό λιμενικό τι έγινε, του ελληνικού λιμενικού. Μπορώ να πω την άποψη. Γιατί είναι τον Παρμπαρός και το έβγαλε έξω και δεν έγινε τίποτα. Και εσείς είπατε φύσηξε άνεμος βοριάς και το πήρε. Πάλι καλά που δεν το τραγωδίσατε. Για να το καταλάβουν οι Τούρκοι ότι είστε σε αυτή τη διαδικασία. Εντάξει. Εάν μιλάμε όλοι μαζί, υπάρχει δυσκολία, κύριε Μαρκόπουλε. Επειδή είστε με Skype, υπάρχει δυσκολία. Τι είπατε, κυρία Σπανοπούλου? Λέω να μην εξελιχθεί σε διάλογο ανάμεσα στον κύριο Μαρκόπουλο. Όχι, βέβαια. Όχι. Λοιπόν, α πούμε. Ολοκληρώστε και πάμε. Εγώ δεν είμαι τίον τόνο. Όταν είναι η αλήθεια, λέμε την αλήθεια. Σύμφωνοι. Ξεκάθαρα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ξεκάθαρα. Η αλήθεια στο τραπέζι. Παίζει και δεν παίζει ρόλο ο τόνος. Αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν, έχω άλλη άποψη από ό,τι έχει ο κύριος Καλεντερίδης, έχει ξανοιχτεί σε 5-6 μέτωπα. Κανένα δεν του έχει βγει. Ούτε η Συρία του έχει βγει, ναι, ούτε η Λιβύη του έχει βγει, ούτε τον Αγκόρνο Καραμπάχ του έχει βγει, ούτε τίποτα δεν του έχει βγει. Μάλιστα. Οι δημοσκοπήσεις δεν πάνε καλά για τον Ερντογάν και αυτή τη στιγμή η οικονομία του σέρνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μισόλευτο. Μισόλευτο. Και είμαι ο τελευταίος που θέλω να σηκώσω. Εγώ πιστεύω το εξής. Επειδή είναι απελπισμένος και απρόβλεπτος, δεν μπορώ να ξέρω τι έχει στο μυαλό του. Άκουσα τον κύριο Καλεντερίδη που είναι απόλυτος ότι δεν θέλει θερμό επεισόδιο ο Ερντογάν. Εγώ δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Αυτό που ξέρω είναι ότι πρέπει πάση θυσία, πάση θυσία. Και είναι βοήθεια αυτό που λέμε εμείς για τα 12 μίλια αυτή τη στιγμή, να ξεκινήσει διάλογος με την Τουρκία. Είμαι της άποψης ότι οποιοδήποτε θερμό επεισόδιο μπορεί να μην ελεγχθεί. Μπορεί αυτή τη στιγμή να μην γίνομαι συμπαθής, να τελειώσω. Μπορεί αυτή τη στιγμή να μην γίνομαι συμπαθής, αλλά μπορεί, όσοι λένε και μιλάνε για θερμό επεισόδιο, βουρ, κάνε, φτιάξε, όχι. Πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί. Μάλιστα. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η τόνη που κρατάει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σωστή, είναι χαμηλή τόνη, είναι εθνικό θέμα και συμμερίζομαι απόλυτα τις απόψεις του Αλέξη του Τσίπρα που δεν έχει σηκώσει τον πύχη ψηλά να αρχίσει να φωνάζει, να κάνει και να πουλάει εθνικισμό. Είμαι κατά αυτού, κύριε. Ο κύριος Τσίπρας λέει πάμε τώρα στα 12 μίλια, Πολύ σωστό τρόπο. Τι είπε ο Τσίπρας? Τι είπε? Ακριβώς η δήλωση είπε. Τι? Ξεκινάμε από την Κρήτη. Σιγά σιγά είναι αναφέρετο το δικαίωμα να το κάνουμε. Και το ξέρει αυτό. Σας λέω, αυτό σας λέω, ναι. Και εγώ είπα και την αποκριτική να την επιτώ. Κάτι άλλο, κύριος Τσίπρας. Είναι σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Μισό λεπτό. Είπε περιμένουμε να μην κάνει λιγότερα από όσα κάναμε εμείς με τον Μπαρμπαρός.